Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα δημιούργησαν για άλλη μια χρονιά τα χιλιάδες πολύχρωμα φαναράκια που άφησαν στον βολιώτικο ουρανό ντόπιοι και επισκέπτες των Χριστουγέννων, που και φέτος έδωσαν εντυπωσιακό παρόν στην παραλία του Βόλου, όπου ο Δήμος διοργάνωσε την καθιερωμένη πλέον βραδιά των φαναριών. Χιλιάδες πολύχρωμα φαναράκια απελευθερώθηκαν στον νυχτερινό ουρανό, μεταφέροντας ευχές για έναν καλύτερο κόσμο, ενώ οι συμμετέχοντες στήριξαν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής με την αγορά των φαναριών. Ο Βόλος γιορτάζει σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Έχει πλημμυρίσει ο Βόλος. Είναι σήμερα μια μέρα γιορτής. Να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας, χαράς σε όλη την οικουμένη, σε όλη την Ελλάδα, για ειρήνη, ευημερία, ευτυχία, αγάπη. Και αυτό θα ξεκινήσει από εδώ, από το Βόλο, με μία ευχή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι γίνεται. Σήμερα ίσως σπάμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πάνω από 11.000 φαναράκια έχει δώσει ο Δήμος Βόλου. Στη φετινή εκδήλωση παρευρέθηκαν για να γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο η Αναστέζια και το συγκρότημα Αλκατράζ, καλλιτέχνες ιδιαίτερα δημοφιλείς στη νεολαία. Οι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε έναν κοινό στόχο που, όπως κάθε χρόνο, είναι ιερός, καθώς η εντυπωσιακή γιορτινή εκδήλωση που εντάσσεται στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είχε και φέτος έντονα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όσοι αγόρασαν και άναψαν το δικό τους φαναράκι, στήριξαν στην ουσία το ορφανοτροφείο του Βόλου, τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες η Φλόγα και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, την γνωστή ΕΛΕΠΑΠ. Μην χαλάτε τη γιορτή, καλά είμαστε, ας το παίρνε. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής γιορτής δεν έλειψαν τα απρόπτα. Κάποια από τα φαναράκια κατέληξαν στην τέντα ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ήταν δεμένο στην παραλία του Βόλου. Αμέσως η φωτιά εξαπλώθηκε στην τέντα του σκάφους και χρειάστηκε η κινητοποίηση πολιτών αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεσή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί τα φαναράκια που είχαν καταλήξει στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου περισυνελέγησαν από τη θάλασσα στο πλαίσιο επιχείρησης που έστησε η ΛΕΣ σχετικών δυνάμεων Μαγνησίας σε συνεργασία με ιδιώτες δίτες.